Και έχουμε μαζί μας την κυρία Κωνσταντίνα Τσιουπρά, είναι μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, να μιλήσουμε. Αρχικώς, κυρία Τσιουπρά, ήθελα να σας ρωτήσω πόσο προβληματιστήκατε για να οργανώσετε και φέτος τα σχετικά φεστιβάλ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Φυσικά και μας προβλημάτισε, το σκεφτήκαμε, αλλά καταλήξαμε ότι και φέτος τα φεστιβάλ μας, βεβαίως προσαρμοσμένα, διαφορετικά δηλαδή από όλες τις προηγούμενες χρονιές, πρέπει να αποτελέσουν το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει και αυτό. Καταρχήν είπα και εξ αρχής ότι θα γίνουν αλλιώς, προσαρμοζόμαστε. Δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εξ αρχής έτσι αλλιώς το κόμμα μας έδειξε υπευθυνότητα. Από την Πρωτομαγιά. Από την Πρωτομαγιά και όχι μόνο, εσάς που κρατήσαμε το δήμερο της ΚΝΕ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στη Λάρισα. Δεν ξέρω αν έχετε δει σχετικές εικόνες, βίντεο που υπάρχουν από εκεί πέρα, που ακριβώς αποδεικνύουν την υπεύθυνη στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε την υγεία του λαού μας, την υγεία των δικών μας των μελών, των φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που θέλουν να παρακολουθήσουν τις όποιες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και το καθεξής. Επομένως, θα πάρουμε μια σειρά μέτρα προκειμένου να το εξασφαλίσουμε αυτό. Μέτρα που αφορούν κάποια χαρακτηριστικά, τώρα ενδεικτικά θα αναφέρω, υπάρχουν αναλυτικά και στα site, στο πόρταλ του 902 που μπορεί κάποιος να δει συγκεκριμένα. Οι συναυλίες, η πολιτική συγκέντρωση θα παρακολουθεί αποκλειστικά από καυσιμένους ανθρώπους. Η είσοδος στο χώρο, η έξοδος από αυτόν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει αποκλειστικά με τη χρήση μάσκας. Θα υπάρξουν αυξημένα υγειονομικά μέτρα στα σημεία αντισηπτικών σε πολλούς χώρους. Μεγαλύτερος αριθμός τουαλετών, υπτήρων. Θα υπάρχει στον χώρο, θα υπάρχει ιατρικό προσωπικό, γιατροί που όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκανε και συνεχίζουν να βρίσκονται. Και έλεγχος του συγχρονισμού, έτσι. Θα υπάρχει έλεγχος της ροής του κόσμου, δηλαδή θα αποφεύγεται ο συγχρονισμός. Δηλαδή με ιδιαίτερη υπευθυνότητα, ναι, ακριβώς, θα φροντίσουν για να μην υπάρξει κάποιο, να μην εμφανιστεί κάποιος συγχρονισμός, κάποιος συνωστισμός. Αλλά ξαναλέω, θα είναι καθισμένοι έτσι κι αλλιώς όσοι όλοι θα παρακολουθούν. Και είναι και σε ανοιχτούς χώρους, έτσι. Και θα είναι βεβαίως αποκλειστικά σε ανοιχτούς χώρους. Αντίστοιχα, τα φεστιβάλ πέραν της Αθήνας θα γίνουν μονοήμερες εκδηλώσεις. Δεν θα είναι ο πλούτος, αν θέλετε, των δραστηριοτήτων. Όμως, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, γιατί είναι μια πλευρά τα μέτρα που βεβαίως είναι πολύ σημαντική και καλώς και οι ακροατές τους απασχολούν, θέλουν να γνωρίζουν. Όμως εμείς, ξαναλέω, επιμείναμε όσο μπορούμε να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ προκειμένου να αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς. Γιατί θέλουμε το σύνθημα το οποίο έχουμε επιλέξει φέτος, σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασταίνουμε, για να νικήσει η ζωή, αυτό είναι το σύνθημά μας. Θέλουμε να φτάσει όσο πιο πλατιά γίνεται στους νέους, γιατί πιστεύουμε ότι ειδικά σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να δοθεί μια αποφασιστική απάντηση από την νεολαία απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στο αστικό κράτος που επιδεικτικά τις κουνάνε το χέρι για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες για το σημείο που έχουμε φτάσει, γιατί έχουν ανάγκες, έχουν δικαιώματα, έχουν όνειρα τα οποία δεν καλύπτονται. Και νομίζουμε ότι αυτές οι ανάγκες, αυτά τα δικαιώματα, αυτά τα όνειρα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της συζήτησης, της διεκδίκησης από τη μεριά της νεολαίας. Δηλαδή θέλουν να φτάσει παντού το μήνυμα της οργανωμένης απειθαρχίας. Για τους μαθητές που η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και ουσιαστικά είναι στον αέρα τα μέτρα προστασίας της υγείας τους, δηλαδή στην ήδη δύσκολη κατάσταση, στο ήδη υπάρχον σχολείο εξεταστικό κέντρο, προστίθεται επιπλέον η δυσκολία που απορρέει από την πανδημία. Κύριε, το λέω και με αφορμή, ναι, για, αντίστοιχα για τους φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος είναι στον αέρα. Υπερθυμίζω εκατοντάδες καταγγελίες που γίνανε για την τηλεξεταστική το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα, δεν έχουν πάρει μέτρα. Αφήξατε λοιπόν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία σήμερα, συνδυαστικά με όλες και με τις συνέπειες του κορονοϊού και όλων αυτών των ζητημάτων που άπτονται της περιχαράκωσής μας πια, του περιορισμού μας από την δημόσια σφαίρα με τον τρόπο που ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Εγώ θέλω να πάμε στην αιμοδοσία που διοργανώνεται. Να. Στη Θεσσαλονίκη, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και κοινωνικής προσφοράς, δηλαδή, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο στη Θεσσαλονίκη, καταρχήν να πω. Θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και οι ακριβείς τοποθεσίες που θα πραγματοποιηθεί. Στο πλαίσιο στις ημερομηνίες που θα είναι και τα φεστιβάλ.
θα γίνει. Τις ημερομηνίες που θα είναι τα φεστιβάλ, πριν τις ημερομηνίες που θα είναι τα φεστιβάλ, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις που. Mm-hmm. Αλλά πηγαίνοντας στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων. Η αιμοδοσία είναι, η πρωτοβουλία μάλλον αυτή που παίρνουμε, είναι καταρχήν μία άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα των υγειονομικών γιατρών για τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν αίματος και λόγω των καλοκαιρινών μηνών που έτσι και αλλιώς προκύπτουν, αλλά και λόγω των έκτακτων της έκτακτης περίοδου της οποίας διανύουμε. Θα καλέσουμε την όλη ανάγκη άμεση ανταπόκριση και νομίζουμε, και το συνδέω και με την προηγούμενη συζήτηση, ότι αποτελεί ακόμα μία πλευρά έμπρακτης ανάδειξης αλληλεγγύης και συμπαράστασης ότι ήταν ο αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή υγειονομική. Mm-hmm. Γιατί πέρα, γιατί ξαναλέω, θα συνδυαστεί με την προσπάθεια αυτή που κάνουμε να μπει στο επίκεντρο το τι ζωή θέλουμε, το τι ανάγκες έχουμε και πώς αυτές πρέπει να καλυφθούμε, να καλυφθούν, και θα μπει στο επίκεντρο και η διεκδίκηση από την κυβέρνηση, από το αστικό κράτος, ότι εδώ και τώρα πρέπει να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ζωής, προστασίας της υγείας, mm-hmm. προστασίας της εργασίας και της mm-hmm. δικαίωμας της μόρφωσης και το καθεξής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Να ολοκληρώσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Και 17-18-19 Σεπτεμβρίου, έτσι. Ακριβώς, ναι. Με την κορύφωση 19 Σεπτεμβρίου mm. που θα πραγματοποιηθεί η πολιτική συγκέντρωση με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και της του Στρόφου Δημήτρη Κουτσούμπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σουπρά. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα.